Γρήγορα στο Δημοσθένη Καλαμπάκα έχουμε νέα σύλληψη παιδεραστή. Για πάμε, λέει, Δημοσθένη Καλαμπάκα, τι ακριβώς γίνεται. Τι γίνεται. Καλησπέρα, Φίλιππε, κύριε Στυχίλη. Δυστυχώς, μια ακόμη υπόθεση παιδόφιλου ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, πρόκειται για σύγχρονη μάστιγα. Mm-hmm. Πραγματικά δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε μια τέτοια ανάλογη υπόθεση. Η διεύθυνση δίωξη του ποινικού εγκλήματος. Σήμερα δεν είναι 50χρονο παιδόφιλο, ο οποίος κατηγορείται και οδηγείται στους εισαγγελέα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Το κλασικό σενάριο. Αυτός θα το σπίτι γάλασε με άλλους χρήστες και διαμοίραζε πολύ σκληρό πορνογραφικό υλικό. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα μια παρένθεση, ότι το υλικό πλέον είναι πολύ σκληρό, λέγουμε τελευταία. Όπως μας λένε έμπειροι αξιωματικοί του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ότι οι δράσεις αγωγικά έχουν αγριέψει. Δηλαδή το υλικό σοκάρει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τους έμπειρους επαναλαμβάνω αξιωματικούς της αστυνομίας. Αυτή τη φορά ο 50χρονος ήταν σε περιοχή της Αττικής, μάλιστα εντοπίστηκε αν τα ηλεκτρονικά έχουν και με τη βοήθεια αμερικανικών υπηρεσιών, οι οποίοι εντόπισαν το σκληρό υλικό που αναφέραμε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα 50χρονο, γνωρίζουμε τι επάγγελμα έκανε, ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση. Δεν έχουν προκύψει τέτοια στοιχεία. Ακόμη θα μάθουμε στην πορεία, στην εξέλιξη της υπόθεσης, περισσότερα στοιχεία. Να πούμε απλώς ότι έχει συλληφθεί σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Τον πιάσανε παυτοφόρο και έχουν κατασκευθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής του και ένα τάμπλετ που υπάρχει, όπως προανέφερα, πολύ σκληρό υλικό με παιδάκια πολύ μικρή ηλικία. Αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα. Στην πορεία θα ξέρουμε περισσότερα. Είναι πρώτη πληροφορία από την ασφάλεια Αττικής. Ρε Δημοσθένη μου, βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά να έχουμε, ευτυχώς που έχουμε συλλήψεις, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τα κρούσματα αυτά καθημερινά και πληθαίνουν. Γιατί για να πιάνουν έναν, φαντάσου πόσα τέτοια ρεμάλια, τέτοιοι εγκληματίες, τέτοιοι, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς και το και μεσημέρι, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι πλέον στην καθημερινότητα και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, μην ξεχνάμε και την περίπτωση με την 22χρονη κοπέλα. Έχουμε πλέον και γυναίκες. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε γυναίκα 23 ετών, μας είχες πει τις προάλλες. Βλέπουμε εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοια τέρατα να κυκλοφορούν και το χειρότερο είναι ότι αυτά τα τέρατα μπορεί να μένουν στη διπλανή σας πόρτα και μην παίρνει κανένας χαμπάρι. Καθημερινή. Τους πιάνει έναν, βγαίνουν 10. 10 θα βγουν 20. Αντί λερνέα ύδρα. Ακριβώς, αντί λερνέα ύδρα, αυτό που λες. Έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι πιάνουν, μπαίνουν μέσα και ξαναβγαίνουν πάλι. Ναι. Αυτό πάλι άλλο. Εδώ το θέμα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Τι λέει ο νόμος, τι κάνουνε. Γιατί δυστυχώς έχουμε τις συλλήψεις τους. Ευτυχώς έχουμε τις συλλήψεις τους. Δυστυχώς πιάνουν τα αποτελέσματα, δεν ξέρουμε. Τους αφήνουν ελεύθερους. Περνάνε έτσι 6 μήνες μέσα και γεια σας. Τι γίνεται. Φίλτε, να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο παιδόφιλος αυτηρότητας αφήθηκε ελεύθερος. Με 8ετή φυλάκιση με τριετή αναστολή. Και κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι έξω σήμερα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και ξαναλέμε. Η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, που φωνάζουμε από εδώ μέσα. Κύριε Κοντονή, πρέπει να γίνει πιο αυστηρή. Έτσι. Η ποινή για αυτά τα καθάρματα. Σωστό. Για εγκληματίες ψυχών. Είναι χειρότερο και από εγκληματίες. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Λέει, και τι θα πάθω, σου λέει αυτός ο παιδόφιλος. Θα πάω μέσα, θα με βγάλουν την άλλη μέρα. Σε 2-3 μέρες θα με βγάλουν έξω. Αφού δεν έχω βγει εκεί, γιατί υπάρχει νόμος για να τιμωρηθούν. Άρχισε την ίδια ώρα. Την άλλη ώρα δεν θα είμαι έξω. Μάλιστα. Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ.